Έχουμε φίλες και φίλοι στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος του κινήματος Αλληλεγγύη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Θεοχάρους, καλό σας μεσημέρι και καλή χρονιά να ευχηθούμε. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά, κύριε. Λοιπόν, δεν ξέρω έτσι αν θέλετε να σχολιάσετε αυτό που είπα και στον κύριο Χρήστο, ότι υπάρχουν κόμματα στην Κύπρο που έχουν περισσότερα μέλη από ό,τι ψηφοφόρους. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτού? Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν ισχύει για μας, για την Αλληλεγγύη. Εμείς παίρνουμε γύρω στις 10.000 ψήφους καταμετρημένους. Είχαμε πάρει 18.000 στις εκλογές του 2016 και τα μέλη μας τα καταγεγραμμένα είναι περίπου 500. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι ένα μέτρο σύγκρισης ή αξιολόγησης της δυναμικής ενός κόμματος. Εκείνο που μετράει είναι οι θέσεις του και πώς θα σπάζονται. Μάλιστα. Τώρα, επί της ουσίας, το κίνημα Αλληλεγγύη βρίσκεται ακόμη εν ζωή. Θα γίνει μια προσπάθεια επανασύστασης του? Θα πάρει θέση στις προεδρικές εκλογές? Θα τα πάρουμε έτσι με την σειρά. Πού βρίσκεται η κατάσταση σήμερα με το κίνημα Αλληλεγγύη? Να σας πω, αυτό είναι πάντοτε σε συνάρτηση με το επίπεδο της δημοκρατίας στη χώρα μας. Τι θεωρούμε δημοκρατία? Την συμμετοχή στην δημόσια πολιτική ζωή του τόπου των κομμάτων που έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ή όλων των φωνών που ακούγονται και μπορεί να είναι αιρετικές, μπορεί να είναι διαφορετικές, μπορεί να είναι να μην συντεριάζουν με την περιστασιακή πλειοψηφία. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες απόψεις, αλλά δεν τους δίνεται δικαίωμα από το σύστημα να εκφραστούν, τότε ναι, νοσεί η δημοκρατία. Μπορώ να σας πω ότι ίσως είναι η πρώτη φορά μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2021 που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω εκ μέρους της Αλληλεγγύης. Ίσως μπορεί να ήταν άλλη μία ή δύο φορές, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Μάλιστα. Τώρα, το κίνημα Αλληλεγγύη, άρα στην ουσία θα γίνει μια προσπάθεια έτσι να επανασυσταθεί, να κάνει ένα καινούριο άνοιγμα προς την κοινωνία, να φέρει κοντά τα εφιστάμενα μέλη και να προσπαθήσει να προσελκύσει νέα μέλη, διότι το πλέον κίνημα... δεν έχετε και την κρατική χορηγία που ήταν ένα βασικό στήριγμα για να μπορέσει να λειτουργήσει το κόμμα. Ναι, το κίνημα Αλληλεγγύη είναι σφριγγυλό, είναι δυνατό, οι άνθρωποι που το στήριξαν ευθύς εξ αρχής είναι παρόντες, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ναι, δεν έχουμε καμιά χορηγία από κανένα, δεν εκφράζουμε την πλουτοκρατία σε αυτή τη χώρα, δεν εκφράζουμε την ολιγαρχία του πλούτου, εκφράζουμε την φτωχολογιά, αν μου επιτρέπετε, τους φτωχούς πολίτες, τους μη προνομιούχους πολίτες σε αυτή τη χώρα. Τα χρήματα τα οποία, τα κονδύλια που μας χορήγησε το κράτος είναι εκεί κλειστά, κλεισμένα, όπως το λένε, δεν ξέρω, στην τράπεζα και ανά πάσα στιγμή θα επιστραφούν και δεν έχουμε καμία οικονομική ενίσχυση συνδρομές των μελών, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν και δεν θέλουμε να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Ωστόσο, η φωνή μας προσπαθούμε να ακούγεται όποτε μας καλέσει, οπότε μας καλέσουν από τα μέσα μαζικής κοινωνίας, αλλά κυρίως μέσω των δικτύων κοινωνικής επικοινωνίας που υπάρχουν, και έτσι καταθέτουμε τις απόψεις μας και προσπαθούμε να είμαστε παρόντες σε όλα τα τεκτενόμενα. Εγώ βλέπω κόμματα που δεν έχουν τοποθετηθεί, κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δεν έχουν τοποθετηθεί σε μείζωνα προβλήματα που έχουν απασχολήσει τον τόπο μας τα τελευταία δύο χρόνια. Εμείς είμαστε παρόντες σε κάθε τέτοια περίπτωση και νομίζω ότι ο καλός πολίτης, ο καλός Κύπριος πολίτης θα πρέπει να το αντιληφθεί αυτό και να το κατανοήσει. Μάλιστα. Τώρα, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Κάποια κόμματα έριξαν τον χορό, μπήκαν στο χορό. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ανεξάρτητοι υποψήφοι, κυρία Θεοχάρους. Καταρχάς, να μας πείτε αν
θα σας ενδιαφέρει και εσάς προσωπικά να θέσετε τον εαυτό σας ενώπιον της κρίσης των πολιτών για υποψήφια πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το επιχειρήσατε, να πούμε, την προηγούμενη φορά έναντι του Νίκου Αναστασιάδη, χωρίς ωστόσο... Όχι την προηγούμενη φορά, την πρώτη. Ναι, την πρώτη φορά, το 2013. Το 2013. Είχα διεκδικήσει στα primary, στις προκαταστικές εκλογές του Δημοκρατικού Συναγερμού στις εκλογές για το χρήσμα να είμαι υποψήφια. Στη συνέχεια είχαμε συμφίξει το μέτωπο των δυνάμεων, των πατριωτικών δυνάμεων, όπως μου αρέσει εμένα να λέω. Κάποιους δεν αρέσει αυτή η τοποθέτηση και μιλάνε για ενδιάμεσο χώρο. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο χώρο. Υπάρχει ο χώρος εκείνων των πολιτών που στηρίζουν την διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών του κυπριακού λαού χωρίς συμβιβαλμούς. Αυτό τον χώρο είχαμε στηρίξει τις προηγούμενες εκλογές του 2018 και αυτό τον χώρο θα στηρίξουμε σε αυτές τις εκλογές. Τώρα, εάν υπάρξει υποψηφιότητα που θα εκπροσωπήσει επάξια αυτό τον χώρο, ναι, πραγματικά δεν έχω προσωπική φιλοδοξία να είμαι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές. Άρα, αν ανακοινώσει υποψηφιότητα ο Νικόλας Παπαδόπουλος, θα τον στηρίξετε όπως κάνατε και το 2018? Όχι, βέβαια, δεν πρόκειται για επιταγή, ανοιχτή επιταγή. Αν ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανακοινώσει την υποψηφιότητα του και είναι συμβατές οι προεκλογικές του θέσεις με αυτά που σας έχω πει προηγουμένως, χωρίς να περιοριζόμαστε στην ονοματολογία, χωρίς να μας περιορίζει η ονοματολογία. Εμείς μιλάμε για διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών ελευθεριών για να τα βάλω μέσα σε ένα πολύ στενό πλαίσιο του κυπριακού λαού. Εάν ο Νικόλας δεσμευτεί ότι θα στηρίξει αυτά, βεβαίως θα είμαστε δίπλα. Θα είστε δίπλα και στον Αβέροβ Νεοφύτου, αν πει τα ίδια? Βεβαίως, εάν και εφόσον δεσμευτεί ότι θα είναι αυτή η προεκλογική του θέση. Και τώρα, είναι, να το επαναλάβουμε... Διότι είναι αυτό... αυτά μπορεί να τα πει ο καθένας, και ο Χριστοδουλίδης και ο Νεοφύτου και ο Νικόλας και ο Μαλάς και δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλος. Εκείνο που θα μετρήσει για μας είναι να υπάρχει η φερεγγιότητα ότι αυτά δεν είναι προεκλογικές διακηρύξεις, αλλά μια δέσμευση ζωής, γιατί αυτός ο τόπος έχει ανάγκη από μια δέσμευση ζωής. Και αν όλοι αυτοί δεν μπορούν να δεσμευτούν ότι θα κινηθούν σε αυτή τη θέση, και αν δούμε, βεβαίως ο καθένας έχει μια ιστορία σε αυτόν τον τόπο, δεν ξεκινάμε από αύριο την πολιτική ιστορία αυτού του τόπου και ξέρουμε τι είναι ο καθένας και πόσο ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις του παρελθόντος και πόσο τοποθετήθηκε δυναμικά σε κάθε πρόκληση που υπήρξε, ναι, τότε θα αποφασίσουμε και θα στηρίξουμε εκείνο που πραγματικά θα μας εκφράζει. Αν όχι, ναι. Θα τον στηρίξετε ως κίνημα αλληλεγγύη ή ως Ελένη Θεοχάρους? Κοιτάξτε, η Ελένη Θεοχάρους μπορεί να εκφράσει τις επιλογές της, αλλά δεν μπορεί να τις επιβάλλει στο κίνημα αλληλεγγύη. Εάν το κίνημα αλληλεγγύη αποφασίσει να πράξει οτιδήποτε άλλο με το οποίο η συνείδηση μου δεν μου επιτρέπει να συμπορευτώ, ναι, φυσικά θα αποχωρήσω. Αλλά δεν νομίζω, γιατί ξέρω τα παιδιά, ξέρω τους ανθρώπους. Μάλιστα. Και πότε θα λάβετε τις τελικές σας αποφάσεις ως κίνημα αλληλεγγύη? Μα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι υποψήφοι. Εκτός από τον Αβέροβ Νεοφύτου, δεν ξέρουμε κανέναν άλλο. Εντάξει, είναι και ο κύριος Κολοκασίδης, είναι και ο Μάριος Ηλιάδης που έχουν ανακοινώσει την υποψηφιότητά τους και πολύ πιθανότατα και ο κύριος Αγγελιάς Δημητριάδης με βάση τη μέχρι στιγμή εικόνα. Ναι, βεβαίως, εντάξει. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι θα είναι υποψήφοι και άλλοι εκτός από τον κύριο Αβέροβ Νεοφύτου που έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή η κύρια προσπάθειά μας είναι να ανασυγκροτηθούν τα κομματικά όργανα του κινήματος αλληλεγγύη και στη συνέχεια θα πάρθουν οι αποφάσεις. Πότε θα γίνει αυτή η προσπάθεια, έτσι, να γίνει αυτή η ανασύνταξη? Το Σάββατο σας ενημερώνω ότι το Σάββατο θα γίνει μια ευρεία. Μάλιστα. Και θα είναι και ο κύριος Γιωργάλας εκεί? Αυτό δεν το γνωρίζω. Θα προσποιηθεί. Με συγχωρείτε.
Θα προσκληθεί και ο κύριος Γιωργάλας. Έχουν αποχωρήσει κάποια μέλη της αλληλεγγύης μετά την αποτυχία στις βουλευτικές εκλογές. Και πού θεωρείτε ότι οφείλεται αυτή η αποτυχία, κυρία Θεοχάρους? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχουν αποχωρήσει. Έχω ακούσει ότι κάποιοι έχουν εκφράσει την υποστήριξη τους. Όχι κάποιοι. Έχω ακούσει ότι ένα μέλος της αλληλεγγύης έχει εκφράσει την υποστήριξη του προς τον κύριο Κολοκασίδη, αλλά κάποιοι εκφράζονται ευνοϊκά προς τον κύριο Χρήστο, προς την υποψηφιότητα του κύριου Χριστοδουλίδη. Αλλά επίσημα δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα. Και το κίνημα αλληλεγγύη θα διεκδικήσει και άλλες αναμετρήσεις, διότι μετά ακολουθούν οι δημοτικές και οι ευρωεκλογές. Εκεί θα επιδιώξετε κάποιες συνεργασίες και πείτε μας και κατά πόσον σας έχει προσεγγίσει οποιοδήποτε άλλο κόμμα για να συμπορευτείτε μαζί του. Έχουμε συνεχείς διαβουλεύσεις και ακούμε όσους μας προσεγγίζουν, αλλά αυτό δεν είναι το καθοριστικό για την τελική μας τοποθέτηση. Εμείς είμαστε, αν θέλετε να το πω με μια φράση, παρανοϊκά προσιλωμένοι στις αρχές μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι θα υποστηρίξουμε θέσεις συμβιβασμού, θέσεις που θα αποστερούν τον κυπριακό λαό από τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τις βασικές του ελευθερίες. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι η βασική αρχή όλων των κομμάτων και σε αυτή την πορεία θα έπρεπε να πορευόμαστε, ούτως ώστε και το φρόνημα του λαού να το ανεβάσουμε και οι πολίτες να κατανοήσουν ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί καθημερινά να υφιστάμεθα την γλωσσική φάλαγγα όλων των δελτίων ειδήσεων για πληροφορίες που δεν αφορούν την ηθική, μάλλον που υποβαθμίζουν την ηθική υπόσταση αυτού του λαού, και τίποτα που να εξαίρει την ιστορία, το ήθος και το φρόνημα του λαού μας. Προς αυτή την κατεύθυνση εμείς θα παραμείνουμε, όπως σας έχω πει, παρανοϊκά πιστοί και θα εργαζόμαστε με κάθε τρόπο. Αν αυτό δεν αρέσει σε κάποιους, αν αυτό δεν μπορεί να εξαργυρωθεί, γιατί εδώ είναι το κρίσιμο ζήτημα, πώς μπορείς να εξαργυρώσεις την ψήφο σου. Αν δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από κάποιους στο κομματικό χρηματιστήριο, να πάνε στο καλό, δεν μπορούν να ανήκουν στην αλληλεγγύη. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, κυρία Θεοχάρου, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, να σας ευχηθούμε ολόψυχα καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο να έχετε και να πετύχετε όλους τους στόχους που έχετε θέσει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.